Στο τέλος του μήνα λήγει η κρίσιμη προθεσμία των 45 ημερών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης των καταστημάτων της αγαγής αλυσίδας Supermarket Kronos, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις πιστότερες εταιρείες είναι στην τελική ευθεία. Στελέχη της αγοράς που γνωρίζουν τα τεκτενόμενα επισημαίνουν ότι η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθεί στις αρχές Γενάρη, ωστόσο προέκυψαν τεχνικά εμπόδια. Η διάθεση όλων των μερών, δηλαδή του Μίλους Κλαβενίτη που κατέχει το 55%, της οικογένειας Καρακίτσου που έχει το υπόλοιπο 45%, του επενδυτή Δήμου Βερούκα του Ομίλου Μπαζάρ και της τράπεζας Αλφα Μπανκ είναι κοινή. Η Κρόνος διαθέτει 17 μεσαία σούπερ μάρκετ στην Πάτρα και το Ρίο. Στο πλαίσιο διαδικασίας, το 45% των μετοχών της Κρόνος έχει εγχειριαστεί από τις τράπεζες, οι οποίες κρατούν το κλειδί που ανοίγει την πόρτα στο Δήμο Βερούκα. Η οικογένεια Καρακίτσου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης, θα λάβει αντίτιμο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, καθότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί το υπόλοιπο οφειλής που έχει προκύψει μετά το κούρεμα του 50% σε οφειλή 8 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της συμφωνίας εξαγοράς του Μαρινόπουλου από τις ελληνικές υπεραγορές Σκλαβενίτη.